Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατική θεραπεία του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου το 17χρονο κορίτσι που μετά την κατανάλωση πιθανών συσκευασμένου βουτύρου κατά τη διάρκεια τη πενταήμερη εκδρομή του σχολείου τη στο Ηράκλειο υπέστη αλλεργικό σοκ και αμέσω μετά ανακοπή. Θα έλεγα ότι είναι σταθεροποιημένη όσον αφορά τις ζωτικές λειτουργίες. Ο εγκέφαλος όμως έχει σημεία και κλινικά και από την απεικόνηση ότι έχει υποστεί βλάβες σοβαρές από την ανοξεμία μετά την ανακοπή. Το απίστευτο και θλιβερό αυτό γεγονός σημειώθηκε στο πρωινό γεύμα της Κυριακής, όπου το 17χρονο κορίτσι που γνώριζε ότι είχε αλλεργία σε τροφές και είχε μαζί του ένεση αδρεναλίνης, έφαγε μια φέτα ψωμί με βούτυρο το οποίο ήταν συσκευασμένο, όπως ανέφερε επίσης σοκαρισμένος από το περιστατικό ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, που επισήμανε ότι οι ίδιοι δεν είχαν την παραμικρή ενημέρωση για την αλλεργία του παιδιού. Ήρθαν το Σάββατο το απόγευμα και έφυγαν πριν μια ώρα περίπου. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση ούτε από το παιδί ούτε από τους καθηγητές συνοδούς. Και βασικά λυπούμαστε πάρα πολύ, έχουμε συγκλονιστεί όλο το ξενοδοχείο με το περιστατικό αυτό. Από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι λένε τα παιδιά, ότι έφαγε ένα κομμάτι βούτυρο. Συσκευασμένο βούτυρο με ψωμί. Όπως φαίνεται, το κορίτσι που είχε φτάσει στο Ηράκλειο το Σάββατο ένιωσε αδιαθεσία και πήγε στο δωμάτιό του να κάνει την ένεση. Μάλιστα, όπως φαίνεται να προκύπτει, μίλησε στη μητέρα του, η οποία μάλιστα της πρότεινε να κάνει και δεύτερη ένεση, πιθανόν όταν το παιδί έβλεπε ότι η κατάστασή του δεν βελτιωνόταν. Όταν συμμαθήτριες της 17χρονης την αναζήτησαν μετά από κάποια λεπτά, το κορίτσι ήταν ήδη ανέστητο μέσα στο δωμάτιο, με ένα ολόκληρο ξενοδοχείο, τους εργαζόμενους, τους συμμαθητές και τους καθηγητές του παιδιού να προσπαθούν να βρουν τρόπο να το βοηθήσουν. Μετά τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ των καθηγητών, το ίδιο έπραξαν και από το ξενοδοχείο, με το ασθενοφόρο να φεύγει για το Βενιζέλιο λίγα λεπτά αργότερα και το κορίτσι να δίνει έκτοτε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Το παιδί ήταν λιπόθυμο, το ΕΚΑΒ ήρθε σχετικά γρήγορα και εγώ το πήρα 10:37, το είχαν καλέσει μερικά λεπτά νωρίτερα, ήρθε και 40 και 45 ήρθε το ΕΚΑΒ. Καλό είναι αν τα πράγματα σε ένα οποιοδήποτε άνθρωπο που έχει κάποια αλλεργία και δει τα πράγματα δεν πάνε καλά και με την αδρεναλίνη πριν με το που θα νιώσει την αδιαθεσία, καλό είναι να ειδοποιεί το ΕΚΑΒ. Αν και η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων έχει αποκατασταθεί, όπως είπε ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, εν τούτης η κατάστασή του είναι δύσκολη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του εγκεφάλου, λόγω του χρόνου που το παιδί έμεινε χωρίς οξυγόνο. Περιμένουμε τώρα την εξέλιξη της βλάβης του εγκεφάλου, έχοντας το παιδί σε πρωτόκολλο προστασίας του εγκεφάλου. Για την κατάσταση του παιδιού ενημερώθηκαν και οι γονείς της 17χρονης μαθήτριας που έφτασαν εσπευσμένα χθες το βράδυ στο Ηράκλειο. Το τραγικό αυτό γεγονός και η κατάσταση της 17χρονης μαθήτριας σε σχολείο της Αττικής, ειδικά σε μια χρονική στιγμή που διεξάγονται οι περισσότερες πενταήμερες εκδρομές των μαθητών της Τρίτης Λυκείου, εξήγησε ότι οι γονείς θα πρέπει να παρέχουν χωρίς κενά τις ακριβείς πληροφορίες για πιθανά προβλήματα υγείας των παιδιών τους, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι παρά την τραγικότητα του περιστατικού, αυτό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ενήμερο το σχολείο για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχει το κάθε παιδί. Ειδικά σε μεγάλες ευρωδρομές ήθιστε, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό, να συνοδεύονται από γιατρό. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται. Ξαναλέω, είναι τραγικό να στέλνεις το παιδί σου για εκδρομή και να σου λένε ότι είναι στο νοσοκομείο. Αλλά είναι μεμονωμένο.